είμαι υπέρ της κρίσης σε κάποια σημεία, γιατί είχαμε ξεφύγει λίγο. Ναι, μήπως λες ότι θα ξεκαθαρίσουν κάποια. Θα ξεκαθαρίσουν πολλά. Επαγγελματίες. Και καλλιτέχνες θα ξεκαθαρίσουν. Αυτοί που δεν είναι να μένουν θα φύγουν και καλά θα κάνουν. Mm-hmm. Που κάποιοι μάθανε, ας το πούμε, στα εύκολα. Και θα μένουν αυτοί που το θέλουν. Για να πω κάτι όμως. Η μισή Ελλάδα τραγουδάει. Υπάρχει ένας κορεσμός. Εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ. Να αναφέρουμε όμως το γεγονός με τα παράνομα. Το οποίο επηρεάζει τους καλλιτέχνες έτσι και όλα αυτά ξεκινάνε από εκεί. Συγγνώμη, πέρα της κρίσης. Παράνομα τα CD. Να σου πω κάτι. Όταν ας πούμε παλιότερα μπορούσες να πουλήσεις CD, τώρα δεν μπορείς να πουλήσεις. Οπότε τώρα ούτως ή άλλως το CD πέθανε όμως, παιδιά. Να σου πέθανε για αυτόν τον λόγο. Δεν υπάρχει πώληση. Να σου πω κάτι. Μεγάλο όνομα, μεγάλο όνομα. Τραγουδιστή, σε διετοιμού, παιδιά. Μακάρι να βλέπω τους μαύρους και να έχουν πρώτο CD δικό μου. Ναι, αλλά αυτός παίρνει στα live. Δεν ξέρω εγώ πώς. Ναι, επειδή έχει ήδη ένα όνομα. Μεγάλο όνομα. Δεν ήταν σοβαρός. Λέω να σου το έχουν αποκλείσει. Πολύ σοβαρός. Αυτό με ενδιαφέρει επιτυχία. Το έχω ξαναπεί. Ναι, σου λέει για να πουλάω, έχω επιτυχία. Γιατί ούτως ή άλλως λέει από τις πωλήσεις δεν περιμένω τίποτα. Ας έχω επιτυχία και από τη στιγμή που υπάρχει επιτυχία είναι περιζήτητο στα μαγαζιά μετά. Σκοτώνει την εταιρεία όμως που τον υποστηρίζει έτσι. Δεν μας λέει καλύτερα ο Μάνος που είναι ειδικός. Δηλαδή, έχω μια τελευταία ερώτηση να κάνω για την δισκογραφική εταιρεία. Εγώ είμαι ένα παιδί 20 χρονών που έχω πάρα πολύ καλή φωνή και το πακέτο και σώμα, μαλλιά, τα πάντα. Δεν έχω λεφτά. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δεν μπορώ, κοιτά. Μπορεί, υπάρχει περίπτωση. Τι να κάνει δηλαδή. Αν έχεις, αν εντυπωσιάσεις. Θα έρθω να πάρει, θέλω να με πάρεις εσύ. Γιατί είμαι σύστησα σε εσένα. Είσαι πολύ καλό στη δουλειά σου. Α, δεν έχω λεφτά. Δεν είμαι φτωχός. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση αν δεν έχεις σύνηματα. Αλλά πρέπει να έχεις αυτό το κάτι το πολύ καλό. Δηλαδή, που θα σε δω και να ρισκάρεις εσύ, ας πούμε, ναι, έτσι. Ότι εντάξει, θα επενδύσω, αλλά από σένα θα βγουν πάρα πολλά μετά και θα δουλεύουν πολλοί άνθρωποι. Ή αν δεν έχεις, θα πας σε κάποιο reality talent show στην τηλεόραση. Ναι, τα χτύπησε η οικονομική κρίση για αυτά. Και αυτά, ε! Γιατί βλέπουμε, δεν έχει τίποτα τώρα. Ό,τι κάνεις είναι μόνος σου πλέον. Η οικονομική κρίση κάνει τρόπο, καλό. Εντάξει. Κάνει καλό η κρίση. Γιατί, εντάξει, μάθαμε λίγο. Ξεφύγαμε λίγο, ναι, γενικότερα. Στην Ελλάδα, ας πούμε, που μάθαμε, ρε παιδί μου, στο εύκολο χρήμα, στο... έτσι ήμασταν, σαρπαχτές, πολύ σαρπαχτές, τόσα χρόνια. Συγγνώμη, ρε παιδί, γιατί εννοείς σαρπαχτές, δηλαδή κάτσε έτσι. Σαρπαχτές, τι. Σαρπαχτή τι. Δύο πάρτι, μεγάλο όνομα, δύο πάρτι στη Θεσσαλονίκη, Πέμπτη Παρασκευή, δύο φορές, δύο πάρτι, τι είναι αυτό. Αρπαχτή, τι. Ωραία, μισό λεπτό. Και στον κινηματογράφο έχουν πάει αρπαχτές και παντού, είναι χρόνια τώρα, δεν είναι. Για να σου πω κάτι, οι καλές δουλειές, όταν δεν είναι, μια δουλειά δεν είναι καλή, νομίζω ότι θα μαζέψει κόσμο. Όταν κάτι αξίζει. Ε, ναι, μην το λες θα... όμως. Γιατί? Δεν ξέρω, δεν πόσες το ξέρω. Πόσες δουλειές έχουν μαζέψει κόσμο, Τάσο, για σκέψη μου. Πόσες δουλειές έχουν μαζέψει κόσμο και ο κόσμος δεν ικανοποιήθηκε τελικά. Ή πήγε όμως. Παιδιά, ναι, στο πρώτο, το δεύτερο δεν θα πάει όμως. Ε, αυτό είναι απαχτή. Ε, ναι, αλλά η μπάζα έχει ήδη γίνει. Θα το κάνουν αλλού, θα το κάνουν μάλλον. Η αρπαχτή, να σου πω κάτι, δεν έχει διάρκεια καταρχήν. Ε, αυτό, γι' αυτό φτάσαμε εκεί. Δεν του νοιάζει αυτό. Και... νοιάζει ότι για δύο μέρες θα πάρουν. Όλα αυτά τα παιδιά που βγήκαν από τα reality, ας πούμε, πόσοι μείνανε. Καλά, εντάξει, αυτό ξαναπες το. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πραγματικά. Καλά μας λέει το παιδί. Καλά μας λέει. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, πάλι με στεναχωρήσατε. Τι θα γίνει εδώ πέρα. Σε φέραμε για να κάνεις εδώ πέρα να. Το κάνουμε χαρούμενο το κομμάτι τώρα. Το κάνουμε χαρούμενο. Φαντάζομαι ότι είναι χαρούμενο. Πάλι θα κλάψουμε. Πάλι τη φαντασία σου να βλέψει. Να πάρει και να πάρει. Πρέπει η φαντασία μου να βιάζει, αλλά άντε σήκω. Άντε, δεν το βλέπω. Άντε να δούμε τι θα γίνει. Άντε σήκω, κοκοράκι, σήκω, σήκω. Πρόσεχε, σιγά, σιγά. Φωνάζεις. Wenn ich sehe, wie es vielen Menschen geht. Που μέναμε εμείς, δεν μένει πια κανείς, δεν μένει πια κανείς. Τώρα μονάχα δυο παράθυρα κλειστά, τα φώτα όλα σβηστά, όλα σβηστά. Ας γινότανε Θεέ μου όλα, όλα να τα άλλαζες. Και την μοναξιά που νιώθω να την εξαφανίζες. Ας γινότανε Θεέ μου πάλι πίσω να την έφερνες. Κι ό,τι έχω και δεν έχω όλα ας τα έφερνες. Όλα ας τα έφερνες.
μέσα στο δωμάτιο που έκαιγε φωτιά. Νικιάζει μοναξιά, νικιάζει μοναξιά. Όσο μου λείπεις, άλλο τόσο δεν μπορώ. Φοβάμαι να το δω, πώς να στο πω. Ας γινότανε Θεέ μου όλα, όλα να τα άλλαζες. Και την μοναξιά που νιώθω να την εξαφανίζες. Ας γινότανε Θεέ μου πάλι, πίσω να την έφερνες. Κι ό,τι έχω και δεν έχω, όλα ας τα έφερνες. Όλα ας τα έπαιρνες. Ας γινότανε Θεέ μου όλα, όλα να τα αλλάζες. Και τη μοναξιά που νιώθω να την εξαφανίζες. Ας γινότανε Θεέ μου πάλι, πίσω να την έφερνες. Κι ό,τι έχω και δεν έχω, όλα ας τα έπαιρνες. Όλα ας τα έπαιρνες. Σας ευχαριστώ. Όχι και Αλμπίν. Λοιπόν, Μάνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου. Εγώ εδώ σας ευχαριστώ. Στην μας. Ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Εντάξει. Και θέλω να τελειώσουμε με μια ευχή. Γιορτές πλησιάζουν. Ήδη από τώρα βάζουμε, ξέρεις. Καλές γιορτές να έχουμε. Υγεία σε όλο τον κόσμο, αγάπη, ευτυχία και τύχη. Τις μέρες μας. Να διασκεδάζει ο κόσμος, ε. Αυτό δεν είναι η καλύτερη ευχή. Η καλύτερη ευχή είναι υγεία, αν και είναι συνηθισμένη. Και εννοείται πάλι να βγαίνει ο κόσμος, να διασκεδάζει. Και να μας πάρει από κάτω. Από κάτω. Πάντως λεφτά υπάρχουν. Μαζί τα φάγαμε, Βασίλη, θυμάσαι. Μαζί. Άντρε, λαμόγιο που θα μιλήσουμε. Μου θέσει και από μένα ευχή. Ναι, βέβαια, κανονικά και να κλείσουμε. Λοιπόν, εγώ εύχομαι στον Θεό. Επειδή φεύγεις, μας φεύγεις εσύ, μας κατεβαίνεις στην Αθήνα. Εγώ πάω Αθήνα αναμενόμενο. Αναμενόμενο ήτανε. Δεν σηκώνει Θεσσαλονίκη άλλο. Όχι. Θα συνεχίσουν εδώ, θα υπάρχουν εδώ το στούντιο και τα λοιπά και στην Αθήνα και εδώ και στη Χαλκίδα. Στη Χαλκίδα ξεκινάνε από το καινούριο έτος, λειτουργούν κανονικά. Λοιπόν, εγώ θα ευχηθώ στον κόσμο τύχη, πιο πολύ αυτό και υγεία, όλα τα άλλα. Και λεφτά. Τώρα κάποιοι που θέλουν και γυναίκες, νομίζω ότι αν έχεις τύχη για και λεφτά. Αν έχεις λεφτά, δεν έχεις γυναίκες. Οπότε ας κάποιοι που θέλουν. Έλεος. Τι είναι αυτό που είπες τώρα πάλι. Αυτό είναι. Δεν ξέρω. Σήμερα για να έχεις γυναίκα είναι πολύ έξοδες. Συγγνώμη, οι γυναίκες δεν είναι πολύ έξοδες. Πολύ δάπανες. Ναι, αλλά με την κρίση όμως βοήθησε γιατί αρχίζουν και αλλάζουν τώρα. Δεν αλλάζουν. Ήταν οι γυναίκες να παντρεύονται, λένε από έρωτα πλέον. Παναλού, παναλού. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε και εσάς που είναι κοντά μας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα και να έχετε ένα σωστό πιάτο φάει να τρώτε κάθε μέρα. Σωστό. Έτσι, θα αφήσετε τα άλλα. Γεια χαρά, γεια. Σα έχει θεραπεί. Denn wir stellen uns alle blind, doch wir stellen uns alle blind.